τραγούδια αλλά και παρατράγουδα είχε την Παρασκευή το βράδυ συναυλία του Νίκου Βέρτη στη Μυτιλίνη. Χιλιάδες θεατές περίμεναν για δύο περίπου ώρες να αρχίσει η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 9 το βράδυ και τότε άρχισαν τα παράπονα και οι γκρίνιες, ενώ δεν έλειψαν και οι λιποθυμίες στην αρένα που ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Η συναυλία άρχισε με αρκετή καθυστέρηση και τελικά ξεκίνησε γύρω στις 11 παρατέταρτο. Ο Βέρτη εμφανίστηκε γύρω στις 11 και 10. Είχαμε κάποια λιποθυμικά στη Σοφία. Ο λόγος είναι ότι ήταν ασφυκτικά γεμάτη η αρένα. Αλλά και έξω από το χώρο της συναυλίας είχε στηθεί τρικούβερτος καυγάς, γιατί ήταν πολλοί εκείνοι που ήθελαν να μπουν χωρίς εισιτήριο για να δουν τον Νίκο Βέρτη. Είχαν και τέτοιες συμμαχίες με τις εταιρείες που ήταν έξω, με την ομάδα security, καθώς είχαν αποκλείσει όλο το χώρο του εμπορικού λιμανίου Μυτιλίνη. Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, δεν μπορούσαν οι θεατές να πάρουν τα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ. Όλοι μιλούσαν για ένα σκηνικό με υψηλές προδιαγραφές και υψηλό κόστος παραγωγής σε περίοδο κρίσης. Στην αποκλειστική του συνέντευξη στο Star, ο Νίκος Βέρτης υποστηρίζει ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν βάλει και από τη τσέπη τους για αυτή την παραγωγή, που στόχο δεν έχει να προκαλέσει, αλλά να ψυχαγωγήσει τον κόσμο σε περίοδο κρίσης. Σήμερα το κάθε ευρώ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για όλα αυτά τα χρόνια που με στήριζε και φέτος σε αυτή τη δύσκολη εποχή να προσπαθήσω να δώσω μια έτσι γεύση αισιοδοξίας. Με ένα χαμηλό αντίτιμο ουσιαστικά σε σύγκριση με αυτό που βλέπει και ακούει, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Είναι ένα είδος παράσταση όλο αυτό που σύνομαι φέτος και επειδή για πρώτη φορά βγήκα σε περιοδία, δεν ήθελα να κάνω κάτι που να έχει στόχο απλά μια βραδιά. Έτσι, μουσικής, ήθελα να είναι μια γιορτή. Όπως λέει ο ίδιος, έχει κάνει περικοπές στο νυχτοκάματο πολύ πριν την περίοδο κρίσης. Και σε κάθε του εμφάνιση φροντίζει οι τιμές να είναι προσιτές και να μην ξεπερνάνε τα όρια. Ξεκινώντας την καριέρα μου, ποτέ δεν είχα στόχο να πάρω λεφτά. Εγώ ευτυχώς τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον αποφάσισα να μειώσω αρκετά τα χρήματά μου και να δουλεύω πριν από την κρίση σε νεροκάματο κρίσης.